πάμε τώρα στο λιμάνι στη Λέσβο να συναντήσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη. Υπάρχει μία διαμάχη εκεί, Δήμου και κάποιων φιλανθρωπικών σωματείων που διαχειρίζονται τα κημητήρια. Πάμε να μάθουμε πώς αυτό βγήκε στην επιφάνεια, τι λέει ο νόμος και τι λένε οι δύο πλευρές, ο Δήμος δηλαδή και τα σωματεία. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και τα πράγματα νομίζω ότι είναι και θα έπρεπε να είναι πάρα πάρα πολύ απλά, γιατί ο νόμος είναι σαφέστατος από το 1995. Η διαχείριση και η λειτουργία των κημητηρίων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων και έτσι θα έπρεπε να πράξουν και οι δημοτικές αρχές της Λέσβου και της Μυτιλίνης αντίστοιχα, προκειμένου να διαχειρίζονται τα κημητήρια. Εδώ υπάρχει μια ιδιόμορφη κατάσταση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα κημητήρια διαχειρίζονται τα φιλανθρωπικά καταστήματα Μυτιλίνης, είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτό επιφέρει ζητήματα και θέματα και τόσο για τους πολίτες που πρέπει να ξέρουν και να γνωρίζουν ένα καταστατικό λειτουργίας των κημητήριων και το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και απώλειας εσόδων από τους Δήμους. Το θέμα είναι ότι οι Δήμοι δεν διεκδίκησαν την διαχείριση των κημητήριων και έρχεται μια περίπτωση την οποία καταγγέλει ένας συμπολίτης μας, ο γνωστός γιατρός, ο κύριος Γιάννης Ζερδελής, που μια δυστυχής περίπτωση, άσχημη εμπειρία στην οικογένειά του, έφερε ξανά στο φως της δημοσιότητας την περίπτωση αυτή. Όσο πιο σύντομα μπορείτε, κύριε Ζερδελή, ναι, για την περίπτωση τη δική σας. Ναι, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον παπά της Χρυσομαλού σας, πρόκειται να κάνει εκταφή της μητρός μου. Του ζήτησα παράταση και εκείνος είπε ότι η παράταση χρεώνεται ένα ποσό των 150 ευρώ. Εγώ, ως παλιός βουλευτής και μέλο και παλιά δημοτικός σύμβουλος και νομαρχιακός, γνώριζα πολύ καλά ότι τα κημητήρια ανήκουν στους Δήμους. Είπα λοιπόν ότι δεν δικαιούται να ζητάει ο ίδιος χρήματα. Θα επισκεφτώ το Δήμο και αν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας θα τα δώσω εκεί. Επισκέφτηκα το Δήμο και εκεί πέρα έμαθα, πληροφορήθηκα και από τον ίδιο το Δήμαρχο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι τα κημητήρια ανήκουν αποκλειστικά στο Δήμο και κακώς τα διαχειρίζεται η Εκκλησία. Συγκέντρωσα και στοιχεία από τους νομικούς μου συμβούλους. Έστειλα μία επιστολή στον παπά, στον ιερέα. Αυτός εντωμεταξύ είχε κάνει εκταφή της μητρός μου χωρίς να με ειδοποιήσει και χωρίς να είναι παρόντες ούτε εγώ ούτε ο αδερφός μου, ο οποίος βρισκόταν εκτός Μυτιλίνης και επιθυμούσε να είναι παρόν. Κατόπιν αυτού έψαξα το θέμα, επισκέφτηκα τον Δήμαρχο ξανά και κίνησα την νομική διαδικασία, η οποία περιλάμβανε μαζί με τα άλλα και μία καταγγελία δική μου για ότι το κημητήριο βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Διαπιστώθηκε η αθλειότηση και οι υγειονομικές παραβάσεις που είχαν γίνει. Έχει φύγει το έγγραφο αυτό στην εισαγγελία, στον Δήμο και σε μένα. Και από εκεί και πέρα περιμένω τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αρμοδίως. Όσο για το θέμα των φιλανθρωπικών καταστημάτων Μυτιλίνης και της Ιεράς Μητροπόλεως που διαχειρίζονται και διοικούν κημητήρια, αυτό είναι παράνομο. Και με τους νόμους οι οποίες έχουν προηγηθεί. Κύριε Ζερδελή, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ακούσαμε την ιστορία που με αφορμή αυτή την ιστορία έρχεται στην επιφάνεια το θέμα για ένα νόμο που είναι ξεκάθαρος, αλλά για μια κατάσταση που προφανώς δεν είναι ξεκάθαρη εκεί σε σχέση με τα κημητήρια. Τι λέει ο Δήμος και τι λέει και η Ιερά Μητρόπολη? Ο νόμος δεν επιδέχεται καμία παρερμηνία. Λοιπόν, ναι. Αυτό ακριβώς, Κατερίνα, είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Ο Δήμος είχε διεκδικήσει ξανά το 2017 με μια επιστολή στα φιλανθρωπικά καταστήματα την λειτουργία των κημητηρίων. Δεν είχε απαντηθεί ποτέ αυτή η επιστολή. Τώρα όμως, με την μήνυση κατά παντός υπευθύνου που υποβάλλει ο κ. Ζερδελής, αλλά και με την επιτροπή που, υγειονομικού που έλεγξε το χώρο, διαπίστωσε παραβάσεις και έχει πάει στον εισαγγελέα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Να σου πω ότι επικοινωνήσαμε και με τα φιλανθρωπικά καταστήματα, ζητήσαμε την άποψη και των ίδιων για το αν προτίθεται να παραχωρήσει τα κημητήρια στο Δήμο της Μυτιλίνης. Μας απάντησαν ότι δεν ήθελαν να τοποθετηθούν πριν από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα έχουμε σύγκληση του ΔΣ των φιλανθρωπικών καταστημάτων. Εκεί θα κληθεί να εξετάσει το έγγραφο που ο Δήμος της Μυτιλίνης έστειλε μόλις χθες το βράδυ και ζητάει τη διαχείριση των φιλανθρωπικών των κημητηρίων της πόλης. Μου δημιουργούνται πάρα πολλές απορίες και για τον Δήμο που έχει από τον νόμο την ευθύνη των κημητηρίων και δεν τα διαχειρίζεται τόσα χρόνια, γιατί αν κάποιος θέλει να στραφεί ενάντια κάποιες υπηρεσίες, ενάντια του Δήμου θα στραφεί, αφού ο Δήμος είναι ο αρμόδιος σύμφωνα με τον νόμο. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί αυτό δεν έχει λυθεί και εκκρεμεί τόσα χρόνια, όταν είναι ξεκάθαρος ο νόμος για το ποιος έχει την ευθύνη για τα κημητήρια.
Πάρα πολύ. Πολλά ερωτηματικά και για το. Μας κάνει εντύπωση αυτό και περιμένουμε τις εξελίξεις. Και αυτό που διατείνει και ο κύριος Ζερβίλης είναι ότι δεν θέλει να τα βάλει εναντίον κάποιου. Επιθυμεί την νομιμότητα και αυτό μας απάντησαν και πολλά μέλη και του ΔΣ. Έχει ενδιαφέρον, θα το παρακολουθήσουμε. Εν αναμονή της συνεδρίασης της Δευτέρας. Θα το παρακολουθήσουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Μάλιστα, λίγο μπερδεμένα είναι τα πράγματα εδώ. Θα δούμε και θα σας ενημερώσουμε.